να ακούσουμε όλα όσα δήλωσε η Κάτια Ταραμπάνκο. Από τον Άγιο Δομήνικο απαντά σε όλες τις ερωτήσεις τις οποίες τις έθεσες, Μάρτζη. Βέβαια, δεν θα έκανα εγώ την Κάτια. Ε, γατάκια. Δεν ξέρω από τα κομμένα, τις κομμένες σκηνές, τι της είπες βέβαια που δεν μπορούμε να προβάλλουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, μιλά και λέει δεν είχα ποτέ την τάση, την αρχηγική, σε καμία περίπτωση. Σωστά. Όμως, εγωιστικό ήταν και το γεγονός ότι... Με το ρύζι, αλλά παιδιά και ξαφνιάστηκε και μετά όσα μετέφερα... Αυτά που είπε ο Περικλής. Πόπο, δεν είχε ακούσει τίποτα και τι θα πες όλα εσύ. Νομίζω σε συμπάθησε πάρα πολύ. Πάρα λοιπόν, πολύ. Πάμε να δούμε τι μας είπε η Κάτια και γυρνάμε να τα σχολιάσουμε παρέα. Κάτια Ταραμπάνκο είναι πλέον καλά στην υγεία της. Παρ' όλα αυτά, οι συνθήκες στο φετινό Survivor δεν της επιτρέπουν να συνεχίσει. Θέλω να μου πεις τι έπαθες. Είπε η Κάτια και είμαι καλά. Είμαι ζωντανή και φυτίωσα. Η αλήθεια είναι πως απλά με εγκατέλειψε το μάλλον 45 κιλά πια κορμί μου. Έδωσα το 100% μου από την αρχή και μάλλον αυτό ήταν το λάθος μου ουσιαστικά, γιατί μου έφυγε η ενέργεια πάρα πολύ γρήγορα. Δεν είχα κανένα πρόβλημα. Έκανα και τις εξετάσεις απαραίτητες που έπρεπε να περάσουμε το δημόσιο παιχνίδι. Απλά, εντάξει, οι συνθήκες είναι όντως survivor. Είναι πάρα πολύ εντάξει και οξύμορο να λέμε παιχνίδι, γιατί ήταν πραγματικά επιβίωση. Πραγματικά πεινάγαμε, πραγματικά κοιμόμαστε πάντα. Πραγματικά ήταν όλα πραγματικά αυτά. Στενοχωρήθηκες που έφυγες. Στενοχωρήθηκα σίγουρα. Στενοχωρήθηκα γιατί πιστεύω ότι θα αντέξω παραπάνω. Δεν υπήρξε μια αλληλέγγυα παίκτρια. Προτίμησε να παίξει με έναν τρόπο που ήταν καθαρά ωφελημιστικός. Δεν μπορώ να έχω πολλά συναισθήματα για αυτήν. Πουλίκια είναι μια πάρα πολύ άσχημη λέξη γενικά να χρησιμοποιήσει. Πέφτω λίγο από τα σύννεφα με τον τρόπο που εκφράστηκε ο Περικλής. Ίσως ήταν και ψυχός του λόγου. Θα ήθελα πάρα πολύ κάποια στιγμή όταν βγούμε όλοι με το καλό να το ρωτήσω γιατί τόσο ακραίος χαρακτηρισμός. Τι έχει αυτό το κορίτσι με τις γυναίκες δηλαδή. Τι τις έχουν κάνει οι γυναίκες. Όλους τους άλλους άντρες τους βλέπουν μια χαρά. Δεν την κατάσταση διαδικασία να απαντήσω, γιατί θεωρούσα ότι ήταν ακραίο να λες κάτι για τέτοια άποψη για κάποιον τον οποίο το ξέρεις απειρολάχιστες ημέρες. Δεν έχω δηλώσει ποτέ τάσεις ότι δεν αγαπάω το φίλο μου, λατρεύω τις γυναίκες, τις θαυμάζω τις γυναίκες. Απλά επειδή είναι ένα παιχνίδι αυτή αγωνισμάτων, καλός ή κακός. Η ψήφη μου που ήταν πάντα γυναίκες. Ήταν και ο Τριαντάφυλλος, ήταν και ο Πάνος ο Καλύβης. Δεν μπορώ να με κρίνω για αυτούς τους λόγους ότι δεν αγαπάω το γυναικείο φίλο ή ότι ήθελα να διώξω όλες τις γυναίκες ομάδες για να μείνω εγώ η μία. Ναι, είναι λίγο ακραία όλα αυτά, όλες αυτές τις σκέψεις, αλλά και πάλι το δικαιολογώ ξεκάθαρα. Σε κατηγόρησαν και ότι είχες στρατηγική. Είχες εσύ στρατηγική. Μα δεν ήταν γυναίκη στρατηγική. Δεν έχω πάρει τα καλύτερα δείγματα από αυτό το κορίτσι. Το παίζει τύπου αρχηγός. Ότι φαίνεται κάτι λάθος έκανα τεράστιο γενικά για να έχω 9 άτομα στραμμένα. 8 πώς είναι τέλος πάντων. Εναντίον μου. Με την Ελίζα μια χαρά τα λέγαμε. Δεν προλάβαμε και πάρα πολύ να πούμε όταν έπεσα. Όταν πήγα πρώτη φορά στην κλινική, ήταν η μέρα που ήρθε. Μου συστάθηκα πάρα πολύ λίγο. Από εκεί και έπειτα, εγώ χάρηκα πάρα πολύ από το γεγονός ότι ήρθε μια πάρα πολύ δυνατή παίκτρια. Αρχικώς δεν είχα καμία τάση ποτέ να το παίξω πουθενά και σε κανέναν. Ο Πάνος είπε στα υπόλοιπα παιδιά για το ρύζι το οποίο είχα βρει και το οποίο το είχα αποκρύψει από την υπόλοιπη ομάδα γιατί, για δικούς μου λόγους. Ήταν ακριβώς εγωιστική κίνηση από μένα να μην βραστώ κάτι με την ομάδα μου, που είμαστε ακόμα ομάδα και δεν έχει γίνει το παιχνίδι, δεν έχει γίνει ένωση και δεν ήμασταν ο καθένας τον εαυτό του. Από εκεί και έπειτα η λέξη δωροδόκησα είναι, θα έλεγα, πολύ βαριά, λάθος. Γιατί δεν τον δωροδόκησα, απλά ο Πάνος ο Καλύβης με είδε ένα μεσημέρι λίγο πριν αρχίζει και καταραίωσε αυτά το σώμα μου να μαγειρεύω αυτό το ρύζι και το μοιράστηκα μαζί του. Είχαμε ξαναφάει άλλη μια φορά μαζί με ένα μεσημέρι το οποίο μου είχε ζητήσει ο ίδιος, ξέρω εγώ, να το μαγειρέψουμε. Οριακός ο πόντος για να δούμε ποια θα πετύχει πρώτη. Το δεύτερο σακίδιο είναι η Κάτια. Πόντος για τους διάσημους. Τι σου έλειψε περισσότερο. Μου λείψαν πάρα πολύ τα αγωνίσματα στην μάχη. Πάρα πολύ. Ενώ τώρα όσο ήσουν στο Survivor τι σου έλειψε από εδώ. Πιστεύω ότι δεν θα προλάβουν να δουλέψουν πάρα πολλά. Αλλά
Μου έλειψαν οι άνθρωποι μου πάρα πολύ. Mm-hmm. Πάρα πολύ. Ναι. Και συγκινήσε. Ακόμα. Τώρα όμως, όπου να είναι θα τους δεις. Ναι, αυτό σκέφτηκα κατευθείαν. Σκέφτηκα τη μαμά και λέει, με τον τα ζουμιά.